ο οποίος είναι εδώ μαζί, να μας δώσει και εκείνος το πρώτο του σχόλιο. Μετά είχαμε μιλήσει και πριν την κάθοδο του Πρωθυπουργού. Πάμε να δούμε τι έγινε όμως, πώς τα είδε τις ανακοινώσεις, τι θα γίνει στο Λασίθι. Ένα Λασίθι που χάνει σχολές, ΒΟΑΚ δεν έχει, διόδια θα μπουν. Τέλος πάντων, είμαστε του Κλώτσου και του Μπάτσου από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα σας, κύριε Τραψανιώτη. Καλημέρα, κύριε Τραψανιώτη. Καλημέρα. Καλημέρα να έχουμε, να μην γκρινιάσουμε. Να είμαστε και η γκρίνια. Εμείς έχουμε συνηθίσει. Στο πρόγραμμα η γκρίνια. Να είμαστε στην απέξω, οπότε μας θεωρούν πια και γραφικούς αν γκρινιάσουμε. Μπάτσε ωστόσο, νομίζω ότι σε κάτι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, ότι ο βόρειος οδικός άξονας είναι ένα αναγκαίο έργο, το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να υλοποιηθεί. Να θυμίσω ότι έχει ξεκινήσει από το 1968 σαν εθνική οδός και από τότε 50 χρόνια περίπου μέχρι το 2019 είχαν κατασκευαστεί 51 χιλιόμετρα χωρίς ένα βασικό σχεδιασμό, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό σαν ενιαίος οδικός άξονας. Απλά κατασκευαζόταν αποσπασματικά στη λογική το όποιος είχε το μεγαλύτερο μέσο. Γινόταν και ένα κομμάτι δρόμου για το βόρειο οδικό άξονα. Αποσπασματικά, όπως λένε, γινόταν ο βόρειος οδικός άξονας. Με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση σχεδιάστηκε για πρώτη φορά ο βόρειος οδικός άξονας σαν ενιαίο έργο. Από το αρχικά από Χανιά μέχρι Άγιο Νικόλαο και στη συνέχεια με την στρατηγική μελέτη η οποία είχε προγραμματιστεί να γίνει από τα Χανιά μέχρι και την Σιτία. Θέλω να επισημάνω ότι σε αυτό το διάστημα, στα δύο τελευταία, τα δύο χρόνια από το 2017 μέχρι το 2019 είχαν γίνει μετρήσεις, μελέτες, μετρήσεις απαραίτητες για να γίνει για να κατασκευαστεί ο βόρειος οδικός άξονας. Να θυμίσω επίσης ότι για να αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου ήταν απαραίτητες αυτές οι μετρήσεις, όπου υπήρχε ένας συγκεκριμένος αριθμός οχημάτων ημερησίας κίνησης για να μπορέσει να χαρακτηριστεί σαν διευρωπαϊκό έργο. Και να θυμίσω επίσης ότι ο σχεδιασμός ήταν Χανιά Ηράκλειο με παραχώρηση, Ηράκλειο Χερσόνησο με ΣΔΙΤ, δηλαδή σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, και Νεάπολη Άγιος Νικόλαος με δημόσιο έργο. Αυτή ακριβώς τη χάραξη, αυτόν ακριβώς το σχεδιασμό ακολουθεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με δύο χρόνια καθυστέρηση, θέλω να το επισημάνω αυτό. Δηλαδή το δικό σας σχεδιασμό, μας λέτε, κύριε Θραψανιώτη, υλοποιεί, αν υλοποιήσει, γιατί θα δούμε τώρα τι ακριβώς θα γίνει, αλλά αυτό που είχατε σχεδιάσει εσείς, μας λέτε. Επάνω στο σχεδιασμό, ναι. Επάνω στο με αλλαγές, με κάποιες ενδεχόμενες, με κάποιες αλλαγές. Με κάποιες μικροαλλαγές, ακολουθείται αυτή τη στιγμή με την εξαγγελία που αλλά έγινε. Πώς θα γίνει να είναι δικό μας το έργο, αυτό το πράγμα τώρα να μειώνει την νοημοσύνη ο κάθε πολιτικός που ανεβαίνει στην εξουσία του πολίτη που τον έχει εκλέξει, που εννοείται ότι είναι υπηρέτης του λαού και όχι, να μην πω τώρα κάτι άλλο, δεν ξέρω, θυμώνω, γιατί είχαμε το τελευταίο μήνα δύο τροχαία εδώ και δεν μιλώ βέβαια για τους κάθετους περιφερειακούς δρόμους, τους κάθετους δρόμους, δεν μιλώ για το Ιερά Πέτρα Άγιο Νικόλαο, δεν μιλώ για το Ιερά Πέτρα Γρά Λιγιά που είναι οι δρόμοι απαράδεκτοι και είμαστε στο 2021, τέλος πάντων. Εδώ τώρα για το Λασίθι να επικεντρωθούμε λίγο. Τι γίνεται, θα ξεκινήσει ποιο κομμάτι, λέει από την επόμενη χρονιά, από το 2022, τι ακριβώς θα ξεκινήσει. Να το δούμε και γιατί το από εκεί. Το επόμενο κομμάτι, κυρία Τσακαράκη, είναι αυτό που ανέφερα και προηγουμένως στο σχεδιασμό, το κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, όπου η μελέτη είναι όρημη και μπορεί να δημοπρατηθεί, τουλάχιστον σε μια επικοινωνία που είχα πριν από ένα εξάμηνο περίπου με το Υπουργείο Υποδομών, επειδή ρώτησα για αυτό το έργο το συγκεκριμένο,
Μου απάντησαν ότι αυτό το έργο ολοκληρώνεται, μέσα στο Μάρτιο θα ήταν έτοιμο για να δημοπρατηθεί, με εξασφαλισμένη πίστοση. Να θυμίσω ότι η πίστοση αυτή ήταν χρήματα τα οποία ήταν δεσμευμένα από το κομμάτι Πάνωρμος Εξάντης στο Ρέθυμνο, τα οποία δεν ολοκληρώθηκε το έργο για να μην χαθεί, δεσμεύτηκαν και μεταφέρθηκαν στο κομμάτι αυτό το Νέα Πολιά Άγιος Νικόλαος. Άρα λοιπόν αυτό το έργο είναι όντως έτοιμο και μπορεί να ξεκινήσει. Από εκεί και πέρα για τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο έργο σε ό,τι αφορά καλό χωριό, να το πούμε έτσι, τι η Ιεράπετρα, εδώ θα μου επιτρέψετε να έχω κάποιες αμφιβολίες αν και πότε θα ολοκληρωθεί, αν θα ξεκινήσει και πότε θα ολοκληρωθεί. Να, γιατί έχουμε και το, ας πούμε, αν δούμε και το Καβούσι και τις ενστάσεις εκεί που έχουν προσφύγει οι άνθρωποι στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οπότε ζήσει μάι μου, ας πούμε. Κοιτάξτε να δείτε, οι προσφυγές καλές είναι, αλλά συνήθως όταν δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρχει θετική απόφαση για τους κατοίκους ή αν θα είναι απορριφτική από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι, είναι κάτι που σημαίνει καθυστέρηση. Νομικό θέμα, είναι νομικό θέμα, να, το οποίο, εντάξει, εγώ δεν είμαι νομικός, δεν μπορώ να επισέλθω. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση. Θα μου επιτρέψετε τουλάχιστον με αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν. Εγώ θα ήθελα να ζω να δω τον βόρειο δικό άξονα στο Λασιθέλα και 100 χρόνια να πάω, δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να το προλάβουμε. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για να μπορούμε να παρακολουθούμε, να κρίνουμε και να δούμε αν επαληθεύονται ή αν διαψεύονται οι εξαγγελίες. Πάντως, εγώ θέλω να επισημάνω ότι οι εξαγγελίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, τη μία θα το κάναμε από τα χρήματα που θα κερδίζαμε με τη λήξη της παρακόρησης από τα διόδια, με τη λήξη παρακόρησης το 2024 της Αττικής Οδού και της Αττικής Οδού, από τα χρήματα δηλαδή, τα οποία θα εισπράττουν από εκεί. Μετά πήγαμε από τα κέρδη, από τα ομόλογα τα οποία είχαν διακρατηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα επιστρεφόταν στην Ελλάδα. Και τελευταία μπήκαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης, από όσο ξέρω, έχουν εγκριθεί 480 εκατομμύρια, τα οποία όμως πηγαίνουν για να μπορέσουν να μπουν οι ιδιώτες μέσα στο ΣΔΙΤ, δηλαδή στη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, για να μπορέσουν αυτά τα χρήματα να μοκλευτούν κατά κάποιο, έτσι όπως λέμε, στην καθομιλουμένη, να μπορέσει δηλαδή να δικαιολογηθεί αυτός ο οποίος θα μπει για να κατασκευαστεί το έργο. Είναι ένα έργο της τάξης των 2 δισεκατομμύρια, να πω ότι εξαγγέλθηκε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούν να εξασφαλιστούν αυτά τα χρήματα, τουλάχιστον για το Λασίδι. Και από ό,τι είδα, ένα σημαντικό κομμάτι είναι το γεγονός ότι η εξαγγελία για τετράχυνο δρόμο, δύο λωρίδες εκατέρωθεν με διαχωριστικό στη μέση και λωρίδα κυκλοφορίας, ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς διόδια δηλαδή, είναι από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο. Ναι. Από εκεί και πέρα γνωρίζουμε ότι από το Ηράκλειο μέχρι και τη Χερσόνησο, μέχρι και τα Μάλια είναι επίσης διπλής κυκλοφορίας. Δεν ξέρω, από τον Άγιο Νικόλαο, από το Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Σιτία πώς θα είναι, ή από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Σιτία, αν θα είναι, τι προδιαγραφές θα έχει. Να υπενθυμίσω ότι ο σχεδιασμός Χανιά Ηράκλειο, το οποίο είπαμε πως είναι, όπως είπαμε, είναι παραχώρηση. Ηράκλειο Χερσόνησος, μάλλον Χανιά Χερσόνησο με παραχώρηση. Χερσόνησο με Νεάπολη είναι με ΣΔΙΤ και Άγιο Νικόλαος με Νεάπολη Άγιο Νικόλαος ως δημόσιο έργο, έγινε ακριβώς για να παρακάμψουμε έτσι την ρήτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να χαρακτηριστεί διευρωπαϊκό κομμάτι ο δρόμος, ο βόρειος οδικός άξονας. Να.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε εδώ και θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναλέμε. Έτσι να και... επισημάνω, εντάξει, κυρία Τσαγκαράκη, ότι επιθυμία όλων των κριτικών, ανεξάρτητα ποιος κυβερνάει ή όχι, είναι να γίνει ο γορέος ο δικός άξονας, για να αποφύγουμε και αυτό που είπατε, τα τροχαία ατυχήματα τα οποία είχαμε κατά καιρούς, μεγάλο αριθμό για την Κρήτη, για να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι. Και για τα διόδια, τώρα τι λέμε. Υπάρχει το ζήτημα των διόδιων. Νομίζω ότι στα διόδια, εμείς είχαμε πει σαν κυβέρνηση ότι διόδια θα έμπαιναν τόσο ώστε να μην επιβαρύνονται οι κάτοικοι της Κρήτης. Ο περιφερειάρχης, ο κ. Αρναουτάκης, ήταν κάθετος σε ό,τι αφορά τα διόδια. Ναι, τώρα το αποδέχτηκε όμως, δεν μιλάει. Τώρα από ό,τι διαβάζω, εντάξει, αποδέχεται. Να πούμε και κάτι όμως, κυρία Τσαγκαράκη, ότι η συντήρηση αυτού του δρόμου θα πρέπει να γίνεται και την εποχή που δανειζόμασταν ανεξέλεγκτα χρήματα και τα οποία δεν τα χρησιμοποιούσαμε και όπου έπρεπε να γίνουν, αλλά κάποιοι πιο έξυπνοι τα χρησιμοποίησαν να κάνουν καταθέσεις στο εξωτερικό και τα οποία πληρώσαμε. Τα πλήρωσε δυστυχώς ο ελληνικός λαός με την επιβολή των μνημονίων, με τη δημοσιονομική προσαρμογή. Αυτή την προσαρμογή, η οποία χρεοκόπησε σε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, με την περικοπή των συντάξεων και των μισθών και των, των μεροκάματων. Έτσι, αυτές οι πολιτικές, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω πώς θα το πει κανείς, οι ξένοι σταμάτησαν να μας δανείζουν έτσι ανεξέλεγκτα. Άρα λοιπόν τα έργα τα οποία υπάρχουν θα πρέπει να τα συντηρούμε από μόνοι μας. Το λέω αυτό για να επισημάνω ότι η συντήρηση είναι απαραίτητη για να μπορέσει ένα έργο να λειτουργήσει και να έχει έτσι με επιβίωση για μακροχρονικό διάστημα. Τώρα οι λύσεις από εκεί και πέρα, το ποιοι θα πληρώνουν, πώς θα πληρώνουν, είναι κάτι το οποίο το συζητάμε. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά. Εντάξει. Καλημέρα σας, κύριε Ψανιώτη. Καλημέρα. Αυτά για τα πρώτα σχόλια, φίλες και φίλοι του κύριου Θραψανιώτη, για τον βόρειο δικό άξονα.